Έχετε στη στιγμή για να σας προτείνω ένα μακιγιάζ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, το οποίο θα είναι κλάση και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εννοείται φυσικά, δεν θα περιμένετε εκείνη την ημέρα για να κάνετε τα ποτέ σας, δηλαδή τις μάσκες και να έχετε ενυδατώσει σωστά την επιδερμίδα. Αυτό θα πρέπει να το αρχίσετε λίγες μέρες πιο πριν. Εγώ, όπως βλέπετε, γυαλίζω ολόκληρο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ενυδατώσει πάρα πολύ καλά την επιδερμίδα μου και θα αρχίσω με το primer. Το συγκεκριμένο είναι primer και serum μαζί. Τώρα, για να έχω πιο λαμπερή βάση, θα αναμίξω το foundation με σταγόνες λάμψης. Και δείτε αμέσως τι αποτέλεσμα δίνει. Concealer. Καλύπτει τέλεια τους μαύρους κύκλους και τις ατέλειες. Πούδρα φυσικά. Πάρα πολύ λίγη ποσότητα, γιατί δεν θέλω να χάσω τη λάμψη που έχω βάλει. Δεν ξεχνάμε τα φρύδια μας. Θα χρησιμοποιήσω ένα eyeshadow primer για να προσωματίσω το κινητό μου βλέμμα. Και να δάψουμε φυσικά οι σκιές καλύτερα. Έχω διαλέξει αυτήν εδώ την υπέροχη παλέτα με αυτές τις ζεστές και γυαλιστερές, αλλά και έχει και κάποιες μάτα αποχωρώσεις και θα αρχίσω με αυτήν εδώ. Τη χρησιμοποιώ για να δώσω βάθος στο βλέμμα μου. Στη συνέχεια θα βάλω την ίδια και κάτω. Δεν έχω τελειώσει με τις σκιές, πάμε όμως τώρα ρίζα-ρίζα να βάλουμε μαύρο μολύβι και αυτό το κάνω τώρα γιατί οι σκιές έχουν μεγάλη απόδοση και φοβάμαι μήπως δεν γράψει το μολύβι όσο έντονα θέλω. Το συγκεκριμένο μολύβι είναι πάρα πολύ σταθερό και γράφει πραγματικά πολύ έντονα. Και με ένα λεπτό πινελάκι περνάω το μολύβι. Οπότε σε περίπτωση που δεν το έχετε στρώσει καλά, αυτό να ξέρετε ότι διορθώνει όλες τις ατέλειες. Μάσκαρα. Η απόχρωση τώρα που θα απογειώσω το μακιγιάζ μου είναι αυτή εδώ. Την οποία θα τη βάλω και με το χέρι. Και φυσικά θα βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες γιατί η περίσταση το απαιτεί. Έχουν πολύ ωραίο και φυσικό αποτέλεσμα, όπως βλέπετε. Για να ζεστάνω όμως λίγο το μάτι μου, από κάτω, στην άκρη βασικά, θα βάλω αυτήν εδώ την απόχρωση. Βέβαια, το ήθελε. Δείτε, αυτό το λίγο, πώς το ζέστανε και πώς έτσι το μεγάλωσε. Και ένα τελευταίο touch για τα μάτια, θα βάλω μία πολύ ωραία και φωτεινή σκιά στο δάκρυ μου. Είναι μία πινελιά που τελειοποιεί το μακιγιάζ μας. Και όση ποσότητα έχει τώρα το πινέλο μου, την περνάω και ρίζα-ρίζα κάτω από το φρύδι. Bronze. Εντάξει, παιδιά, η συγκεκριμένη πούδρα μυρίζει τέλεια, μυρίζει σαν πούδρα η πούδρα. Μολύβι χιλιών και φυσικά μετά το κραγιόν μας. Όπως καταλάβατε από το περίγραμμα, θα βάλω ένα υπέροχο κόκκινο. Δείτε τι ωραίο χρώμα, πόσο φωτεινό κόκκινο. Μα δείτε, συγγνώμη πραγματικά δείτε, γιατί με το που έβαλα το κόκκινο το κραγιόν, πώς έλαμψε και άλλαξε το μακιγιάζ μου. Τι ωραίο, τι ωραίο. Φυσικά δεν έχω βάλει ρούζ, γιατί θα προσθέσω και ρούζ και γυαλάδες για το τέλος.
πάρα πολύ λίγη ποσότητα από το συγκεκριμένο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη απόδοση. Είναι η ίδια σκιά την οποία χρησιμοποίησα για τη λάμψη στο δάκρυ μου. Προσοχή όμως, σας το λέω και στο ξαναλέω βέβαια, πολύ λίγες ποσότητες. Και είμαστε έτοιμες. Ελπίζω να σας άρεσε και εύχομαι να περάσετε τέλεια. Φιλάκια!